Γιατί ο Σούπερμαν πετάει με το ένα χέρι. Γιατί? Γιατί με το άλλο αλλάζει ταχύτητες. Story time, είμαι έτοιμη να κοιμηθώ και αυτό το περιστατικό έγινε πριν 2,5 ώρες. Είμαι αρκετά ταραγμένη και αποφάσισα να το μοιραστώ μαζί σας. Όπως γνωρίζετε πολλοί από εσάς, είμαι αισθητικός και πήγα να πάρω υλικά. Στον ίδιο δρόμο λοιπόν που αγοράζω υλικά είναι το σπίτι ενός πρώην μου. Πήγα, πήρα τα υλικά μετά πολύ λόγο, πήγα να μπω στο αμάξι μου και εκείνη την ώρα, δύο αμάξια μπροστά, ήταν η νυν του πρώην μου. Όπου έχω να πω ότι πραγματικά είναι αυτό που δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν σε νοιάζει όχι και απλά καθόλου. Χαίρεσαι κιόλας που αν είναι καλά. Που για τον συγκεκριμένο δεν με νοιάζει καν αν είναι καλά. Τόσο αδιάφορος πρώην. Ήταν λοιπόν αυτή η κοπέλα και άλλη μία φίλη της μεγαλύτερης ηλικία. Δεν ξέρω βασικά την ηλικία της. Ενώ ούτε της νυν του ούτε της άλλης. Μου φάνηκε μεγαλύτερη τέλος πάντων. Και εκείνη τη στιγμή που μπήκα στο αμάξι, αυτές βγήκαν από το αμάξι, ερχόντουσαν προς το αμάξι μου και το έπαιζε η κοπέλα ότι θα έρχονταν να με δείρει. Αυτό που ακούσατε, ναι. Φώναζε ότι θα τη χτυπήσω την τάδε. Δεν μπορώ καν να πω τις βρισχές που είπε. Δεν τις λέω καν στην καθημερινότητά μου. Δεν θα τις έλεγα ούτε να μου είχε κάνει τα πάντα αυτή η κοπέλα. Με ξεφτύλισε. Θα μου πεις αυτή έγινε ξεφτύλα. Συμφωνώ απόλυτα. Σε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί. Μας κοιτούσανε. Εγώ ευτυχώς ήμουν μέσα στο αμάξι. Είχα κλειδώσει. Ναι, πίστεψα πραγματικά ότι θα με χτυπήσει. Έρχονταν προς τα μένα. Έκανε. Δηλαδή ήταν στα 5 μέτρα. Μετά απλά έφυγα με το αμάξι. Μπήκαν και αυτές στο αμάξι τους, ήρθαν και αυτές δίπλα μου. Δεν μου έκαναν τίποτα, έκαναν και καλά ότι με κοντράρουνε. Αλήθεια λέω. Ναι, και μετά έφυγαν. Θα μου πεις γιατί είσαι σοκαρισμένη. Είναι δυνατόν. Είναι αυτό που λες, είναι δυνατόν να έχω μπλεχτεί εγώ σε μια τόσο βήτα κατάσταση. Μείνετε στην παρακμή σας, αλλά μην με βάζετε και εμένα μέσα σε αυτή την παρακμή. Παρακαλώ πάρα πολύ. Στα 13 μου, στα 12 μου, στα 10 μου, δεν έχω γυρίσει να πω για άνθρωπο, θα τον γά, θα τον δύρω, θα τον. Μην μου πείτε ότι πιάνω γονείς στο στόμα μου. Ναι, πιάνω γονείς στο στόμα μου, γιατί αυτά είναι αποτελέσματα των γονέων. Είναι δυνατόν, επειδή εσείς έχετε φάει ξύλο από τους γονείς σας, έχετε μάθει ότι αυτή είναι η λύση σε ένα πρόβλημα που πραγματικά λυπάμαι που είστε θύματα, γιατί σίγουρα είστε θύματα όταν κάποιος γυρνάει και λέει: έχει μεγαλώσει με βία ένας άνθρωπος ο οποίος λέει: θα χτυπήσω έναν άλλον άνθρωπο. Είστε παράδειγμα ότι το ξύλο δεν είναι λύση γιατί τα παιδιά βγαίνουν κάπως έτσι. Λυπάμαι, δεν έχω να πω τίποτα περαιτέρω. Εύχομαι να μην χρειαστεί να προχωρήσω σε άλλα μέτρα την επόμενη φορά που θα βρεθώ με τις συγκεκριμένες κοπέλες. Ταράζετε ανθρώπους που δεν θυμούνται καν την ύπαρξή σας πραγματικά. Φερθείτε σαν άνθρωποι και όχι ζώα. Μέχρι και τα ζώα ξύλο δεν παίζουν. Είναι πολύ τιμητική η λέξη ζώα για εσάς. Αυτά.